Είπαμε ότι είχα μια συνάντηση με τον, κύριο, με τον Γενικό Γραμματέα του Δημάρχου, τον κύριο Παπαπροκοπίου. Περιμένουμε μια απάντηση από τον Δήμαρχο, από το Υπουργείο Εσωτερικών για το θέμα των ΕΛΤΑ. Είπε ότι θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ και από το νομικό πρόσωπο του Δήμου γυρέψαμε κατά πόσο είναι νόμιμη η απόφαση των ΕΛΤΑ για τις χιλιομετρικές αποστάσεις, γιατί κάτι ακούσαμε για 16 χιλιόμετρα όταν απέχουν. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Μηταράκη να δώσει μια απάντηση, αν μπορεί να προσληφθεί υπάλληλος, ούτως ώστε, γιατί κάτι μας είπε ο κύριος Παπαπροκοπίου, ότι μπορεί, δηλαδή ένας δημοτικός υπάλληλος, να εξυπηρετεί το υποκατάστημα, αλλά όχι να προσλάβει ο Δήμος για κάποιο δημοτικό υπάλληλο. Αυτά έχουμε προς το παρόν από το Δήμο. Εσείς, σε κάθε περίπτωση, το νόημα είναι ότι δεν εγκαταλείπει. Αυτά είναι αυτά που πάμε να γυρέψουμε, είναι απόφαση της Λαϊκής Συνέλευσης. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Και στο Δήμο και στην περιφέρεια τώρα που είμαστε εδώ. Και το πιο σπουδαίο είναι ότι τους γυρέψαμε να έχουμε μια καναλική συνέντευξη που θα δούμε τώρα πώς θα γίνει, αν γίνει στο Δημαρχείο, με τον Δήμαρχο, με τον Βουλευτή, με έναν εκπρόσωπο του ΕΝΕΛΤΑ και με ένα μέλος της συντονιστικής. Και αυτό που γυρεύουμε είναι να μας πούνε τις κινήσεις τους, πώς συντάσσονται δίπλα σε εμάς, δηλαδή στον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει για το μη κλείσιμο του καταστήματος. Εν τω μεταξύ, κύριε Σαββούλη, πώς γίνεται η εξυπηρέτηση τώρα στα καρφάκια? Τι να σας πω, δραματικές καταστάσεις. Για περιγράφη μας. Δραματικές καταστάσεις. Εκτές ζήσαμε τριτοκοσμικές, όχι δραματικές. Έβρεχε, ο κόσμος όλος ήταν απ' έξω στην ουρά. Είχα πάρθει μια απόφαση να ανοίξουμε τη δημοτική αίθουσα, αλλά είναι απόφαση της Λαϊκής να μην δοθεί μέχρι να τελειώσουμε τις κινητοποιήσεις. Οπότε ήταν στον δρόμο, δηλαδή. Στον δρόμο, μέσα στην βροχή. Ο αγώνας συνεχίζεται, έχουμε αλλάξει μορφή. Επιθυμούμε το Δήμο και την περιφέρεια κοντά μας και θέλουμε πια να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις διόδους στο πλάι μας για να προχωρήσουμε. Έτσι πρέπει να γίνεται όλοι μαζί ενωμένοι να διεκδικούμε τις λύσεις που πρέπει μέσα από τους θεσμικούς φορείς που πρέπει. Αυτές είναι οι κινήσεις που θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Συνεχίζουμε τον αγώνα γιατί αγαπάμε την περιφέρεια και θέλουμε να την ενισχύσουμε. Δεν μας αρέσει που ερημοποιείται και θα παλέψουμε για αυτό το σκοπό και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Βλέπετε να υπάρχει απόκριση από την πολιτική αίθουσα πάρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση. Δεν υπάρχει ανταπόκριση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι με τις κινήσεις που θα κάνουμε και την ενότητα που θα επιδιώξουμε στις διεκδικήσεις αυτές θα τα καταφέρουμε. Να υπάρξουν απαντήσεις και να υπάρξουν και δεσμεύσεις. Συνεχίζομαι, προσπαθούμε να συνεχίσουμε για να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ. Το έχουμε ξαναπεί ότι δεν είναι μόνο τα ΕΛΤΑ η ερημοποίηση της Βόρεια Αχίου. Είναι τα σχολεία, είναι τα ιατρεία. Προχτές μάθαμε ότι ακόμα και στα βορειόχωρα δεν έχει ίντερνετ, Σιδηρούντα και κάποια άλλα χωριά, που σημαίνει δεν υπάρχει καν αγροτικός γιατρός για να γράψει ούτε συντάξεις. 6-7 χωριά είναι, προχτές το μάθαμε αυτό. Είναι μέσα στα πλαίσια της ερημοποίησης. Τώρα, τον αγώνα τον συνεχίζουμε, θα δούμε με ποιους τρόπους για να συμμετέχει και ο κόσμος, μήπως και προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε αυτά που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση σημερινή και οι προηγούμενες με το που να δώσουν τα ΕΛΤΑ στο υπερταμείο. Και τα ΕΛΤΑ σήμερα είναι μια ιδιωτική επιχείρηση.